εκ μέρους των εργατικών σωματείων που βρισκόμαστε εδώ μαζί στον αγώνα που κάνετε από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής. Εμείς οι εργαζόμενοι που φτύνουμε αίμα κάθε μέρα για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να προσπαθήσουμε να τους μάθουμε δύο γράμματα, αντιλαμβανόμαστε από πρώτο χέρι τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε ζήσει στο πετσί μας πριν από πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησε με την ίδια επιχειρηματολογία η συνύπαρξη ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης στην υγεία παράλληλα με τα δημόσια νοσοκομεία. Για να φτάσουμε τώρα να κλείνουμε ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία για χειρουργία και να τα χρυσοπληρώνουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αύριο ή θα ματώνουμε μέρα νύχτα στους χώρους δουλειάς για να μάθουμε γράμματα και να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, ή θα πρέπει δίπλα εκεί στο μηχανουργείο να ετοιμάζουμε μια θέση για αυτά. Γιατί δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδες δομές παιδείας. Άρα ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας και αυτής που θέλουμε να φτιάξουμε στις υπηρεσίες του λαού είναι κοινός, είναι μονόδρομος και δεν τελειώνει σήμερα ούτε με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις και σήμερα καταψηφίζεται από την εργατική τάξη της χώρας μας, από το λαό, από την νεολαία. Θα πετομετάξουμε στα χαρτιά, στα σκουπίδια. Θα μείνει ένα κενό γράμμα. Καλή συνέχεια και κλιμάκωση στον αγώνα μας.